29, was a hoodoo song called He Loved Me or Die. All enslaved to passing desire, making his dreaded love me or die. Σχεδιασμός και η συζήτηση για το σημερινό επεισόδιο ξεκίνησαν αρκετούς μήνες πριν, μετά από ένα μήνυμα που έλαβα από τη Βασιλική. Ένα θέμα που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα. Ένα πρόβλημα υγείας που δεν μπορεί να αφήσει ασυγκίνητο κανέναν, όχι μόνο λόγω της σοβαρότητας, αλλά και γιατί αφορά μικρά παιδιά, τα οποία είναι αναγκασμένα να ζουν από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους με περιορισμούς και με αυστηρούς κανόνες. Στο σημερινό επεισόδιο τα βιώματα της Βασιλικής, του Μανώλη και του Ηρόδοτου θα μας προβληματίσουν. Αλλά και το χαμόγελο της μικρής Χριστίνας και της μικρής Άννας θα μας κάνει να δούμε τη ζωή για ακόμα μία φορά με ένα διαφορετικό μάτι. Θα δούμε τη ζωή από την οπτική που αποφεύγουμε. Πάμε να μάθουμε για το διαβήτη. Υπήρξε κάποια στιγμή μέχρι και σήμερα που να φοβήθηκες λίγο? Ναι. 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 Τι φοβήθηκες δηλαδή? Ας πούμε όταν βγαίνω κάποιες φορές βόλτα με τις φίλες μου μόνη στη γειτονιά, έχω το φόβο να μην πάθω κάτι και πρέπει να προσέχω πολύ τον εαυτό μου. Και έχω το φόβο μην ξεχαστώ. Γίνει τίποτα, δεν φοβάμαι κάποιες φορές. Να ξεχαστείς δηλαδή, να... Να μην μετρηθώ, και να πέσει το ζάχαρό μου, που να φτάσω σε σημείο να μην μπορώ να περπατήσω, να... Έχει έρθει αυτή τη στιγμή? Όχι ακόμα. Όχι, γιατί προσέχεις πάρα πολύ, ε? Ναι. Οι φίλες σου νοιάζονται για σένα? Φυσικά και νοιάζονται και συνέχεια μου λένε μετρήσου. Συνέχεια, ε? Συνέχεια. Είναι λίγο εκνευριστικό αυτό κάποιες φορές? Μερικές ναι. Άκουσα κάτι που για πρώτη φορά το άκουγα. Δεν γνώριζα καν τι είναι ο παιδικός διαβήτης. Σοκαρίστηκα. Το πρώτο που παθαίνεις είναι να αναζητάς ευθύνες. Γιατί, τι έκανα. Πίστευα ότι ήταν κάτι περιστασιακό. Θα έρθει και θα φύγει. Μετά άρχισα να έχω οργή για όλο αυτό. Γιατί να συνέβη στο σπίτι μου, γιατί σε εμάς. Γιατί σε ένα παιδάκι. Μετά άρχισα να έχω πολύ θυμό για τα πάντα γύρω μου. Γιατί να υπάρχει όλο αυτό και προσπαθούσα να βρω απαντήσεις. Μια στιγμή βλέπω ένα γιατρό και βγαίνει έξω και του λέω, γιατρέ, να σε απασχολήσω λίγο. Μου λέει, τι θες? Μου λέει, καρδιολόγος είμαι. Αλλά από την Κρήτη είμαι. Είμαι 17 χρονό, έχω διαβήτη, δεν γνωρίζω κανένα. Μου λέει, περίμενε το. Κάνει δύο βήματα να φύγει. Γυρίζει πίσω. Με πιάνει από το χέρι. Yes, it's a final.
Περνάμε τον κόσμο και με βάζει μέσα. Αυτό ήτανε. Εισαγωγή. Σε 8 μέρες μέσα πλέον ήξερα ότι ήταν ο διαβήτης. Σου είχε μείνει αυτή τη στιγμή που σε έπιασε από το χέρι και σε έβαλε μέσα στο νοσοκομείο. Ήταν η αρχή της περιπέτειας. Ήταν η αρχή της περιπέτειας και η αρχή της ζωής. This is the midnight blues. Είσαι ευαίσθητη? Πολύ. Ποιοι οι λόγοι που σε έκαναν τόσο ευαίσθητη, πιστεύεις? Ο πόνος. Γιατί έχω πονέσει πολύ. Αλλά προσπαθώ να μην το δείχνω. Γιατί έχεις πονέσει πολύ? Για διάφορα πράγματα. Σου έχουν προκαλέσει πόνο άνθρωποι, καταστάσεις, η υγεία σου? Όλα. Όλα, αλλά αυτό που δεν μπορώ να αντέξω είναι ο πόνος που προκαλούν οι άνθρωποι. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Σε έχουν πληγώσει άνθρωποι επειδή εσύ αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα υγείας? Ναι. Το παράδοξο είναι ότι μέχρι τα 33 σου περίπου... Και παραπάνω. Δεν είχες απολύτως τίποτα. Ναι. Δεν είχα απολύτως τίποτα. Κάνα μια φυσιολογική ζωή όπως όλοι. Αθλούμαι κανονικά. Συμμετείχα και σε αγώνες τρεξίματος. Είσαι μαραθωνοδρόμος. Ναι. Ήσουν και είσαι. Τα πρώτα συμπτώματα ποια ήταν? Τα πρώτα συμπτώματα, αυτό που θυμάμαι έντονα, ήταν η συχνοουρία, η έντονη δίψα, που ενώ έπινα ένα ποτήρι νερό, μετά από 5-10 λεπτά, είχα το αίσθημα ότι πρέπει να πάω τουαλέτα. Ναι. Υπήρχε κι άλλο σύμπτωμα, πολυφαγία, και επίσης άλλο αίσθημα που ήταν μια θολούρα στα μάτια. Η Άννα. Η Άννα είναι δυνατό παιδί. Γι' αυτό. Ένα δυνατό και ένα ξεχωριστό παιδί. Ναι. Και θα είναι και για την πορεία της ζωής της. Ξεχωριστή. Είναι. Την οχυρώνουμε γι' αυτό. Ευαίσθητη όπως και η μαμά. Πολύ. Ο μπαμπάς σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πιο δυνατός? Και οι δύο. Δεν είναι θέμα μπαμπά ή μαμά. Είναι θέμα ότι και οι δύο πρέπει να είναι δυνατοί για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του συγκεκριμένου. Είναι δυσκολία? Είναι δυσκολία. Είναι δυσκολία, αλλά παίρνεις δύναμη γιατί ξέρεις ότι το κάνεις για το παιδί σου. Αυτοί λοιπόν είναι οι πρωταγωνιστές μας σήμερα. Από το πρώτο μήνυμα της Βασιλικής μέχρι και σήμερα πέρασαν αρκετοί μήνες. Πολλές αναβολές, αλλά νιώσαμε την υποχρέωση να δώσουμε λόγο και βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Σε άτομα που έχουν μάθει να ζουν μέσα σε μετρήσεις, τρυπήματα και ένα μόνιμο άγχος. Έχουν βιώσει την προκατάληψη για μία νόσο που αφορά πολλούς, περισσότερους από όσους μπορεί κανείς να φανταστεί. Ο διαβήτης σου άλλαξε ζωή? Ναι. Μάθα να μετράω τα πάντα και να σκέφτομαι περισσότερο από όσο πρέπει για το κάθε τι. Κάποια στιγμή που είχα μια υπογλυκαιμία βαριά, δεν βρήκα την ανταπόκριση που θα παίρνω, δεν την κατανόηση. Η φράση λοιπόν που σε πλήγωσε ποια ήταν? Ότι υπερβάλλω. Παίζεις ελεύθερα, δηλαδή πας στο σχολείο, τρέχεις ή πάντα πρέπει να κάνεις κάτι πριν?
Εξαρτάται πρώτα πριν τρέξω, πριν κάνω το οτιδήποτε άσκηση. Θα μετρηθώ, θα δω αν χρειάζεται να φάω. Και μετά μπορώ να κάνω ό,τι παιχνίδι θέλω, να τρέξω, να παίξω, οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Η υποκλικεμία είναι μια επικίνδυνη κατάσταση. Αν δεν την αντιμετωπίσεις σύντομα, μπορεί να πέσεις και σε κόμμα. Λίγο ακραίο. Δεν είναι σύνηθες φαινόμενο να κάνει κάποιος υποκλικεμικό, να πέσει υποκλικεμικό κόμμα, αλλά συμβαίνει. Μανώλη, απόρριψη δέχτηκες? Απόρριψη στη ζωή δέχτηκα. Και στον αισθηματικό τομέα, μπορώ να σου πω και σε δουλειά πάνω. Αλλά ήμουν αυτός που πάντα προσπαθούσε να προσφέρει τα πάντα. Δηλαδή, μπορεί να δουλεύα με 10 άνθρωποι. Στους 10 ήμουν ο μοναδικός που μπορούσα να καταφέρω να φτιάξω τα πάντα. Όποιας μορφής κι αν είναι, είναι ένα μεταβολικό νόσημα που αυξάνει η τιμή γλυκόζης στο αίμα και ανάλογα με την αιτιολογία παίρνει και το όνομά του. Διαβήτης τύπου 1 συμβαίνει σε μικρά άτομα που ασχολούμαστε οι παιδίατροι, διότι καταστρέφονται τα β' κύτταρα του παγκρέατος που παράγουν την ινσουλίνη. Η ινσουλίνη είναι, λέγεται και ορμόνη ζωής, διότι είναι απαραίτητη για να επιβιώσει ο άνθρωπος. Ο τύπου 2 τώρα που είναι ο πιο συνηθισμένος είναι ότι εκεί στον τύπο 1 δεν υπάρχει ινσουλίνη, δεν παράγεται. Στον τύπου 2 είτε υπερπαράγεται είτε προκαλείται αντίσταση στην ινσουλίνη, που είναι κατά κάποιο τρόπο και κληρονομούμενο νόσημα. Επειδή τρέβηξε πολύ καιρό όλο αυτό μέχρι να καταλάβω τι έχω, να. Όταν το ανακάλυψα κιόλας κάπου ανακουφίστηκα. Δεν ήταν τόσο σοκ. Ήταν μια ανακούφιση ότι έμαθα τι έχω. Βρήκα τι έχω. Βρήκα τι έχω. Έτσι αντιμετώπιζε την κατάσταση και η σύζυγό σου? Βρήκαμε τι έχεις και προχωράμε, ήταν λίγο πιο έντονο το σοκ? Ναι, βρήκαμε τι έχουμε και προχωράμε αυτό. Υπήρχαν γυναίκες τότε σε μικρή ηλικία που σε απέρριψαν? Δεν με απέρριψε η συγκεκριμένη κοπέλα τότε, με απέρριψαν οι γονείς της. Στα 18 μου, 19 μου. Στα 18-19 λοιπόν, σε απέρριψαν οι γονείς της τότε κοπέλα σου. Ναι. Για ποιο λόγο? Τι έλεγαν? Αυτός είναι άρρωστος? Ναι, αυτός είναι διαβητικός, αυτός θα πεθάνει, αυτός πολλά και διάφορα. Δηλαδή, ό,τι μπορείς να σκεφτείς, όπως άκουσα στη ζωή μου και είπανε, δεν το είπανε κατευθείαν σε μένα, το είπανε κάπου αλλού και μου το είπανε, λέει, αυτή μωρέ θα πάρει αυτός, σιγά μην τη δώσουν του διαβητικού. Αυτός ήταν πολύ δικός μου άνθρωπος που το είπε. Να σου πω κάτι, υπήρχε τότε η ταμπέλα του, αυτός είναι άρρωστος? Το έχεις νιώσει αυτό? Αυτό το έχω νιώσει. Πως είναι αρρωστάρικος, πως είναι φιλάσθενος, πως είναι φίλος με τα φάρμακα. Πολλές δαμπέλες τέτοιες υπάρχουν. Εμένα προσωπικά τι με δυσκολεύει στο διαβήτη. Δεν νιώθω ελεύθερη. Δεν νιώθω ελεύθερη. Η ελευθερία είναι η μεγαλύτερη ιδέα για μένα. Έχουν πεθάνει άνθρωποι για την ελευθερία τους. Εγώ νιώθω ότι είμαι φυλακισμένη. Δεν μπορώ να πω ότι, ξέρεις, δεν είμαι καλά. Μαζεύω δύο ρούχα σε μια βαλίτσα και φεύγω για ένα διήμερο, τριήμερο, έτσι, να πάω να ηρεμήσω. Πρέπει να έχω το νου μου, να πάρω μαζί μου τις ινσουλίνες μου, το μετρητή μου, τα αναλώσιμά μου, γιατί φοράω αντλία ινσουλίνης.
είμαι δεσμευμένη, με δεσμεύει. Αυτή είναι η δυσκολία για μένα. Όταν διαγνώστηκα με διαβήτη, είχα ήδη μια σχέση. Και ήταν δίπλα μου. Ήταν ένα μεγάλο σοκ, πολύ μεγάλο σοκ, σε βαθμό να λέω ότι πείτε μου ότι έχω καρκίνο, θα ζήσω αυτό το μαρτύριο για ένα διάστημα και μετά θα πεθάνω ή θα λυτρωθώ. Μη μου λέτε ότι θα ζω έτσι από εδώ και πέρα, θεωρώντας ότι κάποια στιγμή θα πεθάνω και θα λυτρωθώ. Θα έλεγα τα πρώτα χρόνια που άρχισα την καριέρα μου σαν παιδίατρος παιδοδιαβητολόγος, ναι, δεν θέλανε οι γονείς να μαθευτεί στο χωριό, όχι τόσο στην πόλη. Σήμερα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή ο κόσμος και το λέει, οι γονείς το λένε και τα παιδιά προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο να τους πείσουμε ότι αυτό που τους συνέβη θα μπορούσε να συμβεί στον οποιοδήποτε και ότι μπορούν να ζήσουν με ένα δύσκολο τρόπο ζωής, αλλά φυσιολογικό τρόπο. Ταλαιπωρούνται λίγο. Ταλαιπωρούνται όσον αφορά την αντιμετώπιση, διότι τα παιδιά με διαβήτη πρέπει να κάνουν αρκετές μετρήσεις γλυκόζης την ημέρα και, ή να κάνουν και πολλές ενέσεις ισουλίνης την ημέρα. Σήμερα βέβαια υπάρχει η αντλία ισουλίνης που δεν ντρυπιώνται τόσες πολλές φορές για την ισουλίνη. Υπάρχει το Libre, ένας μηχανισμός που μπαίνει στο μπράτσο και σου καταγράφει συνεχώς τη γλυκόζη, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα σήμερα από ό,τι ήταν παλιά. Η αγωνία όταν πρωτοδιαγνώστηκε ήταν η αποδοχή. Αν όλος ο περίγυρος, ο κοινωνικός της, μπορεί να την αποδεχτεί όπως είναι, να μην υπάρξει ρατσισμός και αποκλεισμός στο παιδί μου. Αυτή ήταν η πρώτη αγωνία που αισθάνθηκα μεγάλη και αυτή θα την έχω πάντα. Είναι το να μπορεί να το βοηθήσει κάποιος, να είναι όλοι ενημερωμένοι. Στόχος μου είναι να ξέρουν όλοι πώς να αντιμετωπίσουν μια υπογλυκαιμία ή μια υπεργλυκαιμία του παιδιού. Και ήμουν στο δωμάτιό μου, κλαίγοντας, και ακούω απ' έξω ότι και τώρα ποιος θα την πάρει. Ήμουν το παιδί που είχε πρόβλημα και δεν θα βρισκόταν κάποιος να με πάρει. Έκανα κάτι εγώ λάθος, έφταξα εγώ, έκανα κάτι στην εγκυμοσύνη που την πείραξε. Υπάρχουν πολλοί Μανώλοι που ντρέπονται, πιστεύεις? Μα καίει πάνω απ' τη στάχτη όταν κοιτάζω εσένα. Νιώθω ότι αυτούς τους άνθρωπους, ναι, θα τους κρατήσει πίσω ή ντρέπονται να παρουσιάσουν τον άνθρωπο αυτόν στη ζωή τους ότι έχει αυτό το πρόβλημα. Ποιος άνθρωπος πιστεύει ότι θα αρρωστήσει? Ένα τίποτα, ένα τίποτα. Τα παιδιά μας που αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις, επειδή δίνουν καθημερινά ένα αγώνα, γίνονται σκληρά παιδιά σε όλα αυτά, έχουν δύναμη μεγάλη μέσα τους. Θέλω μία μέρα να βρεθεί μία θεραπεία για το διαβήτη. Θα το ήθελα πολύ. Thank you.
ένα ακόμα επεισόδιο άνθρωποι μίλησαν για κάτι που αφορά την προσωπική τους ζωή. Για κάτι που αφορά την υγεία τους, την καθημερινότητά τους. Οι προηγούμενες γενιές μεγάλωσαν με τον όρο αρρωστάρικο μέσα σε προκαταλήψεις που γεννούσε μια κοινωνία η οποία ήξερε μόνο να βάζει στο περιθώριο. Η σημερινή γενιά αποδεικνύει ότι μέσα από ένα ιατρικό πρόβλημα πρέπει να προκύψουν ευκαιρίες. Ίσες ευκαιρίες για όλους. Φοβήθηκες ποτέ για τη ζωή σου? Για τη ζωή μου φοβήθηκα μια μέρα στην εξουσία. Ήμουν ασθενής. Και πιάσα πολλά χαμηλά, δηλαδή κάποιες πολυκαιμίες πολύ κάτω. Και τότε αποφάσισα πως δεν πρέπει να πολύ πηγαίνω στην εξουσία. Τα παιδιά μας που αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις, επειδή δίνουν καθημερινά ένα αγώνα, γίνονται σκληρά παιδιά σε όλα αυτά, έχουν δύναμη μεγάλη μέσα τους. Είναι σαν μικροί ήρωες για μας. Καταφέρνουν κάθε μέρα να πετυχαίνουν το στόχο τους. Καλές τιμές ζαχάρου, καλή διάθεση. Γιατί τα πάντα επηρεάζει τη ζωή. Είναι η ζωή τους αυτή. Είναι η ζωή τους και αγωνίζονται για αυτήν καθημερινά. Νιώθεις ότι κάποια στιγμή έτσι μπορεί να εγκαταλείψεις, να πεις κουράστηκα, δεν μπορώ? Ποτέ. Ποτέ. Γιατί, όπως είπα, είναι για το παιδί σου. Και όταν είναι για το παιδί σου, οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν. Όταν έγινε, όταν μας είπανε, ας πούμε, στο Βενιζέλιο, ινσουλινοεξαρτώμενη, διαβίου και αυτά, λέω, έκανα κάτι εγώ λάθος. Έφταξα εγώ, έκανα κάτι στην εγκυμοσύνη που την πείραξε. Έκανα κάτι, ή μήπως αμάρτησα τόσο πολύ ώστε να γίνει αυτό στο παιδί. Μήπως ήμουν εγώ υπεύθυνη. Αλλά μας είπαν ότι δεν φταίμε εμείς. Και ότι αυτό το δημιουργεί ο οργανισμός. Δηλαδή θα μπορούσα να το είχα κι εγώ. Ή ξέρω εγώ, μπορεί να είμαι υπεύθυνη γιατί μπορεί το γονίδιό μου να ήταν έτσι. Αν θέλουμε ενοχές. Αλλά καλύτερα λέει να μην δέχεις ενοχές, μας έχουν πει. Εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο το να έχεις πάνω σου ένα μηχάνημα, αλλά... Η επιστροφή μας, ναι. Αλλά είναι ένας τρόπος ζωής. Είναι ένας τρόπος ζωής το μηχάνημα. Ένας τρόπος ζωής, το οποίο το έχουμε συνηθίσει πλέον και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, έτσι. Στην παραλία τι κάνει, για παίζουν πόσο είναι το καλοκαίρι. Στην παραλία, ναι, το αφαιρούμε. Το αφαιρούμε το μηχάνημα. Κάνουμε το μπάνιο μας, την ηλιοθεραπεία μας, παίζουμε και μετά το τοποθετούμε. Και στο σχολείο? Στο σχολείο όλη την υπόλοιπη ημέρα, εκτός του νερού, το φοράμε. Στην άσκηση το βγάζουμε και όχι πάντα, αναλόγως τι άσκηση θα είναι αυτή, και στο μπάνιο. Από εκεί και πέρα είπα ότι εμένα δεν θα με εμποδίσει ο διαβήτης να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Και πραγματικά το λέω και το πιστεύω ότι ο διαβήτης, και το προσπαθώ να πείσω και τα νέα παιδιά και τους γονείς των παιδιών που εκδηλώνουν διαβήτη, ότι ο διαβήτης είναι ένας τρόπος ζωής. Είναι δύσκολος. Είναι πολύ δύσκολος. Δεν τον επιλέγουμε. Αλλά έχουμε ένα στόχο. Τον ακολουθούμε. Ακολουθούμε τη θεραπεία μας σωστά. Γιατί έχουμε ένα στόχο. Να ζήσουμε με ποιότητα. Μικρή, λίγο μετά που διαγνώστηκε, χρησιμοποίησε ένα αυτοκόλλητο όπου έχει, μας δείχνει τις τιμές του ζαχάρου της. Το αυτοκόλλητο μπαίνει στο δερματάκι της και έχει ένα μικρό σκάνερ που μπορεί όσες φορές θέλει τη διάρκεια της ημέρας να σκανάρει το ζαχαρό της και να βλέπει πόσο έχει. Έτσι αποφεύγουμε τα συνεχόμενα τρυπήματα στα δαχτυλάκια που θα έπρεπε να την τρυπάω ανά 2 ώρες για να παίρνω δείγμα αίματος. Από το πρωί λοιπόν που θα ξυπνήσει η μικρή, θα μετρήσει το ζάχαρό της και με αίμα το πρωί για να ξεκινήσουμε σίγουρα τη μέρα μας. Θα δούμε τι πρωινό θα φάει, θα υπολογίσουμε την τροφή της και θα κάνουμε την αντίστοιχη ινσουλίνη. Φεύγει λοιπόν και πάει στο σχολείο της. Κρατάει μαζί της κολατσιό, το οποίο εγώ έχω ζυγίσει και έχω υπολογίσει, ώστε να μην χρειαστεί να κάνει άλλη ινσουλίνη στο σχολείο της. Καλύπτεται δηλαδή από την πρωινή της δόση. Πώς φαντάζεσαι το μέλλον της μικρής? Θαυμάσιο. Θα μεγαλώσει, θα σπουδάσει όπως της αρέσει.
Έχει όνειρο να γίνει τι? Δασκάλα. Δασκάλα. Δασκάλα, ωραία. Έτσι. Θα παντρευτεί, θα κάνει οικογένεια. Γιατί όπως είπα, ότι οι μεγάλες ηλικίες αυτές που δεν γνωρίζουν και έχουν το πρόβλημα, τα μικρά παιδιά, ναι, μεν είναι αυτηρικριτές, αλλά οι ηλικίες των 14-15 χρονών πλέον είναι πιο εξοικειωμένες και βοηθούν και αντιμετωπίζουν διαφορετικά έναν τέτοιον άνθρωπο, ένα παιδί με διαβήτη, από ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες. Οπότε οι χαρές για σένα και τη γυναίκα σου είναι μπροστά. Βέβαια, όπως για κάθε γονιό. Υπολογίζεται ότι περίπου 450.000 παιδιά παγκοσμίως νοσούν με διαβήτη. Κάθε χρόνο, 77.000 νέες περιπτώσεις παιδιών μέχρι 14 ετών με διαβήτη, ενώ περισσότερα από 120.000 παιδιά είναι πάνω από 15 ετών. Άρα, γιατί να είναι ταμπού? Κάνουν όλα. Υπάρχουν, έχω γνωρίσει πολλούς διαβητικούς που είναι σήμερα γιατροί, χωρίς καμία επιπλοκή, που είναι νοσηλεύτριες, που έχουν παντρευτεί, που έχουν κάνει παιδιά και δεν συμβαίνει κάτι διαφορετικό από ό,τι θα συνέβαινε σε μια άλλη γυναίκα που είναι στα 35, στα 40 της. Είναι θέμα το πώς αντιμετωπίζεις το πρόβλημα. Το κακό σενάριο για ένα διαβητικό είναι το να μην λέει πως είναι διαβητικός. Αυτό είναι πολύ κακό. Έρχεται πολλές φορές σε δύσκολη θέση, σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί αλλιώς είναι να πεις σε ένα «Είμαι διαβητικός», θα ξέρει ο άλλος τι θα σε κεράσει, τι θα σου προτείνει, τι θα σου προσφέρει, και αλλιώς είναι να το παίξεις, γιατί θα έρθει σε δύσκολη θέση λίγο πιο μετά. Υπάρχουν πολλοί Μανώλοι που ντρέπονται, πιστεύεις? Πάρα πολύ. Έχουμε αυτή την νοοτροπία. Δηλαδή ντρέπονται να πούνε τι? Ναι, ντρέπονται να το πούνε πως είναι διαβητική. Ντρέπονται να πούνε πως είναι στο νοσοκομείο άρρωστοι. Ντρέπονται να πάνε οι άλλοι να τους κάνουν επίσκεψη να τους δούνε. Το αποφεύγουν πως να το πούνε. Ήσουν μαραθωνοδρόμος. Ναι. Σκέφτεσαι στην πορεία να ασχοληθείς, να ξαναμπείς προπονήσεις? Το σκέφτομαι. Είμαι σε μια φάση που έχω πετύχει τη ρύθμιση που θέλω, να μην με φοβίζει αυτό το κομμάτι. Ναι. Και να ξεκινήσω φέτος να μπω στον δρόμο και εγώ να τρέχω. Ποιος άνθρωπος πιστεύει ότι θα αρρωστήσει? Όλοι θεωρούμε ότι είμαστε άτρωτοι. Ότι δεν θα συμβεί σε μένα. Είσαι άτρωτε? Όχι, δεν είμαι. Εγώ αυτή τη στιγμή φοράω αντλία ινσουλίνης. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι είναι ρυθμισμένη από τον γιατρό μου πόση ινσουλίνη μου ρίχνει συνέχεια για τον βασικό μου μεταβολισμό. Και όταν θα χρειαστεί να φάω, θα πατήσω απλά ένα κουμπί και θα χορηγήσω ινσουλίνη στον οργανισμό μου. Είναι λίγο δύσκολο να έχεις πράγματα πάνω σου. Δηλαδή, μηχάνημα. Είναι ένα μηχάνημα που το έχω πάντα πάνω μου. Ναι. Ένα μηχάνημα το οποίο εφάπτεται στο σώμα σου. Όχι, έχει ένα καθετήρα. Ναι. Πώς το λέμε, μπαίνει υποδορία σε κοιλιά, σε χέρια, σε οπουδήποτε μπορείς να κάνεις και ένεση ινσουλίνης. Με το σωληνάκι του και η αντλία, το μηχάνημα που είναι λίγο μικρότερο από ένα κινητό. Δηλαδή δεν τρυπάς το σώμα σου 6 φορές τη μέρα? Όχι, το τρυπάω κάθε 3 μέρες. Τη γυάλινη σύριγγα. Ναι. Τη ζέστανα την απολύμανα με βραστό νερό. Κάθε πρωί. Μόνος? Μόνος μου. Αλλά ευτυχώς κράτησε για λίγο καιρό. Αυτό κράτησε περίπου για 3 μήνες. Καλά, τα παιδάκια πώς τα αντιμετωπίζουν? Τα παιδάκια, συνήθως οι ηλικίες των παιδιών είναι σκληροί κριτές, διότι δεν γνωρίζουν. Όμως η Ανούλα γνωρίζει πολύ καλά και τους εξηγεί τι είναι αυτό
Και μετά υπάρχει μια αγκαλιά. Υπάρχει μια αγκαλιά μεγάλη, η οποία είναι για την Ανούλα. Από όλους μας. Η ανακάλυψη της ινσουλίνης θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ιατρικής. Ο πρώτος ασθενής στον οποίο χορηγήθηκε ινσουλίνη το 1922 ήταν ένας 14χρονος Καναδός. Τα πρώτα συμπτώματα πρέπει να ενεργοποιείται η μητέρα και να έχουμε και υψηλό δείχτη ευαισθησίας στις γιατροί είναι το παιδί πίνει πολλά νερά, τρώει πολύ και χάνει βάρος. Δηλαδή ένα παιδί που είναι 7 ετών και ξαφνικά ξυπνά τη νύχτα και πίνει νερά και σου λέει η μητέρα του γιατρέ, μα δεν έχανε. Αυτό δεν σκονόταν τη νύχτα. Ή δεν είχε απώλεια ούρων τη νύχτα στο κρεβάτι του και το δεις εσύ αυτό, πρέπει να ψαχτείς, να ενημερώσεις τον παιδιατρό σου. Αν ο διαβήτης δεν ήταν ασθένεια, αλλά ήταν ένας άνθρωπος. Ναι. Πώς θα τον χαρακτήριζες, πώς τον έχεις στο μυαλό σε αυτόν τον άνθρωπο? Για σκέψου τώρα και πες μου. Είναι δύσκολη ερώτηση. Είναι αρκετά. Για πες μου. Θα τα πηγαίνατε καλά, πιστεύεις? Ναι. Ναι. Θα κάνατε παρέα? Ναι. Τι τύπος θα ήταν, πώς θα τον... Παράξενος. Για μένα όχι. Για τα άλλα παιδιά ίσως ναι. Για σένα γιατί όχι? Γιατί... εντάξει, έχω διαβάσει βιβλία, ξέρω πολλά περισσότερα από κάποια άλλα παιδιά, ας πούμε. Το ζω. Αυτό έχει τη διαφορά. Και αν γκρίνιαζε ο κύριος Διαβήτης, τι θα έκανες εσύ? Πώς πρέπει να τους συμπεριφέρεσαι όταν γκρινιάζει και απαιτεί πράγματα? Κάνω το χατήρι. Κάνουμε το χατήρι στο Διαβήτη? Ναι. Για να προχωρήσουμε μπροστά? Τους κάνουμε κανένα χαμόγελο? Και δεν φοβόμαστε. Όχι, πια. Όχι. Πιστεύεις ότι κάποια στιγμή θα έρθει και αυτή η ώρα για σένα, δηλαδή θα έχεις κουραστεί τόσο πολύ που θα πεις δεν μπορώ άλλο? Μπορεί να έρθει. Και αυτό να συμβεί, ας πούμε, αν φτάσω 60-65. Έτσι το φαντάζεσαι? Έτσι το φαντάζομαι, ναι. Ότι μπορεί να τα αφήσεις? Ναι, μπορεί. Η κατάληξη σε αυτές τις περιπτώσεις ποια είναι? Η κατάληξη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το να πάθω κάποια ζημιά στα μάτια, στην καρδιά, στα νεφρά. Να έχω επιπλοκές, δηλαδή. Μπορεί να υπέρθει και θάνατος, λέει, στον άνθρωπο που αφήνει τον εαυτό του τελείως. Ναι. Έχεις δώσει περισσότερη αγάπη διαχρονικά από αυτή που έχεις λάβει? Ναι. Και ίσως γι' αυτό έχω πονέσει πολύ. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει στην αγάπη. Αγκαλιάζω τους πάντες. Θέλω να βοηθάω τους πάντες. Όχι γιατί αυτό με γεμίζει. Με γεμίζει. Να δίνω αγάπη. Δυστυχώς δεν έχω πάρει. When the game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than you would have thought. Έχεις αισθανθεί ότι κάποια στιγμή θα εγκαταλείψεσαι? Έχεις φοβηθεί πως εγκαταλείψεσαι? Δεν το έχω καν διανοηθεί αυτό. Με φαντάζομαι μέχρι τα βαθιά γεράματα να ανησυχώ για το διαβήτη της, να θέλω να ενημερώνομαι συνεχώς και να της υπενθυμίζω τι θα κάνει, όπως νομίζω κάθε μητέρα δεν ηρεμεί ποτέ. Δεν έχω λυγίσει πολλές φορές από κούραση, από εξάντληση, αλλά πρέπει να είμαι δυνατή, γιατί πρέπει να είμαι δύναμη αυτή να τη μεταφέρω στο παιδί μου. Όταν είμαι εγώ δυνατή, είναι και αυτό δυνατό. Υπάρχουν περιπτώσεις που ακόμα και σύζυγοι έχουν απομακρυνθεί στην πρώτη δυσκολία.
Ναι, και έχουν χαλάσει και σχέσεις. Έχω χωρίσει. Ναι, που δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία ότι κάποιος πρέπει να κάνει μετρήσεις, ινσουλίνη. Νιώθουν ότι χαντακώνονται. Ναι. Νιώθουν ότι αυτός ο άνθρωπος ναι, θα τους κρατήσει πίσω ή ντρέπονται να παρουσιάσουν τον άνθρωπο αυτόν στη ζωή τους ότι έχει αυτό το πρόβλημα. Δεν το αποδέχονται δηλαδή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν. Τεράστιο ευχαριστώ. Στη γυναίκα σου. Ναι. Μανώλη, ένα μήνυμα στους διαβητικούς. Ένα σύντομο μήνυμα. Τι θα έλεγες? Να προσέχουν τον εαυτό τους όσο μπορούν. Γιατί τα προβλήματα που παρουσιάζει ο διαβήτης, αυτά δεν διορθώνονται με τίποτα. Στη διατροφή του τι πρέπει να αποφεύγει ένας διαβητικός? Τίποτα. Τα πάντα τρώει. Τα πάντα. Όταν λέω τα πάντα, τα πάντα. Αρκεί να κάνει την ένεση. Δηλαδή θέλει να φάει ένα παγωτό μεγάλο το παιδί. Δεν απαγορεύεται όπως παλιά του λέγανε μην τρως ζάχαρη, μην τρως γλυκά. Αυτά ήταν ένας μύθος. Αν θέλει το παιδί το απόγευμα να φάει τον πύραυλο που. Πύραυλος, δηλαδή το παγωτό το μεγάλο. Το πύραυλος που είχε 600 θερμίδες, δεν ξέρω πόσες. Του λέμε εμείς μαζί με τη διαιτολόγο του ότι για να φας αυτό πρέπει να κάνεις 6 μονάδες. Κάνει 6 μονάδες σου λύνει και το τρώει. Τα πάντα. Μόνο δηλητήριο απαγορεύεται να φάνε τα παιδιά αυτά. Μόνο δηλητήριο. Μία κουβέντα που σου έχει πει μικρή όλα αυτά τα χρόνια και σε έχει στεναχωρήσει αρκετά, ποια είναι? Γιατί σε μένα, μαμά, τι έκανα? Ήμουν κακό παιδί? Αυτό με πλήγωσε πάρα πολύ, γιατί το είδε σαν τιμωρία. Και προσπαθούσα να της πω ότι είναι το καλύτερο παιδί του κόσμου και είναι πολύ δυνατή. Και θα το ξεπεράσει κι αυτό. Είναι δυνατό παιδί και θα τα καταφέρει. Δεν είναι αρρώστια, δεν κολλάει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι ένας τρόπος ζωής. Είναι ένας τρόπος ζωής το οποίο δεν διαφέρει σε τίποτα από κανέναν άλλο άνθρωπο. Θα είσαι πάντα δίπλα της? Μόνο σε αυτήν και στις τρεις. Και στις τρεις. Βέβαια. Απλά στην Άννα θα έχω λίγο το... Όταν, ας πούμε, θα κάνει τα παιδιά να προσέχει το ζάχαρο της τότε, γιατί ανεβαίνουν ούτως ή άλλως στις εγκυμονούσες. Μετά, όταν θα είναι φοιτήτρια, θα τρώει, αν λείπει από εδώ πέρα από το σπίτι μας, θα τρώει το παιδί μου, είναι καλά. Η Χριστίνα και η Άννα μας χάρισαν το πιο όμορφο χαμόγελό τους. Δύο κορίτσια που από μικρή ηλικία έχουν μάθει να λειτουργούν μέσα σε κανόνες και πρέπει. Δύο κορίτσια όμως που τα όνειρά τους δεν έχουν όρια. Πώς θα μπορούσε να έχουν όρια, αν από τόσο μικρή ηλικία έχουν την ικανότητα να παραδίδουν τόσο σημαντικά μαθήματα ζωής? Ας μην περιμένουμε να βιώσουμε μια δύσκολη κατάσταση για να καταλάβουμε ότι ο κάθε άνθρωπος αξίζει την ίδια συμπεριφορά και την ίδια προσοχή. Άλλωστε, δώσαμε μία υπόσχεση και θα την κρατήσουμε. Τι όνειρο έχεις, πώς το φαντάζεσαι, τα επόμενα χρόνια τι θες να κάνεις? Καινούργιους φίλους. Ναι. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Απλά θέλω μία μέρα να βρεθεί μία θεραπεία για το διαβήτη. Θα το ήθελα πολύ. Να σταματήσεις κι εσύ αυτά που κάνεις καθημερινά, Ναι. Έχει έρθει η στιγμή που να ζηλέψει έτσι κάποιο παιδάκι δίπλα σου που δεν κάνει μετρήσεις, που δεν παίζει η διαδικασία? Ναι. Τι σκέφτεσαι? Μακάρι να ήμουν κάποια φορά, σκέφτομαι, μακάρι να ήμουν κι εγώ έτσι. Πώς δηλαδή? Δηλαδή, να μην έχω να μετρηθώ, να μην έχω έννοια τίποτα. Θες να στείλεις ένα μήνυμα στα παιδάκια που μας βλέπουν? Ναι. Λοιπόν, τι θα τους έλεγες? Ποτέ μην τα παρατάτε ακόμα και στα δύσκολα, γιατί έρχονται πολλά. Αυτό. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα δυσκολίες στη ζωή, έτσι δεν είναι? Πώς λένε τα αδερφή σου? Μάρια. 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 Από το Μαρία θέλαμε κάτι διαφορετικό και αλλάξαμε τον τόνο. Α, ωραία. Λοιπόν, κοίταξε εκεί στην... εκείνη η κάμερά σου, Έχεις μάθει τώρα πλέον, εντάξει, είσαι έμπειρη πλέον. Ναι. Λοιπόν, εκείνη η κάμερά σου, θέλω να στείλεις τώρα ένα μήνυμα στη Μάρια που μας βλέπει.
Τι θα της έλεγες, ένα γλυκό μήνυμα όμως. Ότι την αγαπώ πολύ, μου λείπει και ότι θα ήθελα πολύ να ήταν εδώ αυτή τη στιγμή. All the things that you